Την ίδια μέρα, δηλαδή 5 Δεκεμβρίου του 1915, αποστέλλεται τηλεγράφημα από τον Γκιγμέν προς το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρέσβης λέει ότι τον επισκέφθηκε προ λίγο ο Βενιζέλος και του είπε «Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε τίποτα, τα εννοώ όλα. Έχετε να κάνετε με παλιανθρώπους, οι οποίοι σας εμπέζουν και γελούν κατόπινης βάρος σας». Η παρουσία σας στην Θεσσαλονίκη του ενοχλεί. Εάν οι μπορούσαν, θα σας παρέδιδαν εις τους Γερμανούς. Σταθείτε σταθεροί, δεν θα τους συγκρατήσετε παρά δια του τρόμου και της απειλής της πείνας. Αυτή είναι η καθαυτό δυναμή σας. Προπαντός μην αφήνετε να έρχεται στάρι παρά μόνον λίγο κάθε φορά. Α, ο Βενιζέλος. Τι έκανε τώρα ο Τσίπρος, με ποιο συναντήθηκε τις προάλλες. Με τον Άντονι Μπλίνκεν. 6 Δεκεμβρίου 1915, εκλογές, την επόμενη μέρα δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη και την Μυτιλίνη σημειώνεται πολύ μεγάλη αποχή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι αριθμοί είναι σημαντικά μειωμένοι. Πράγμα που αποδίδεται στο ότι οι επιστρατευμένοι δεν ψήφιζαν. Οι καιρικέ συνθήκες ήταν κακές και είχε μόλις εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα που έπρεπε να κολληθεί μία φωτογραφία στο εκλογικό βιβλιάριο ενώ καταγγέλλονται και εξαγορές ψήφων και άλλες πιέσεις στις περιοχές όπου υπήρχε Άγγλο-Γαλλικός στρατός.